αντέχω. Πάρα πολύ μ' αρέσουν αυτές εδώ οι καρέκλες. Μιχάλη μου, για δείξτε εδώ και τι ωραίες καρέκλες είναι αυτές. Είναι οι καρέκλες που έχουμε στην τραπεζαρία μας. Και όπως την προηγούμενη εβδομάδα σας είχαμε έναν διαγωνισμό στο Instagram για μια υπέροχη βιβλιοθήκη από τα homey.gr. Έτσι και οι καρέκλες που επίσης είναι από τα homey.gr, όπως σας έχουμε πει ότι αγαπάμε πάρα πολύ αυτή την εταιρεία. Διότι έχουμε πάρει και πάρα πολλά πράγματα, περισσότερα μέσα από το στούντιο. Έπιπλα, πίνακες, διακοσμητικά, τα πάντα είναι από τα homey.gr. Θα σου το πω μετά. Κάτσε κάτω, τον έχουμε φυλάξει. Δεν είναι η ώρα. Τώρα το είδα, τι λείπει. Μπράβο. Λοιπόν. Τον ξεπουλάτε κι αυτόν. Και σένα μαζί. Λοιπόν, ακούστε τώρα εσείς. Μπείτε στο Instagram που γράφει στο. Μπείτε στο Suku Family. Σταματήσατε τώρα, τελείωσες. Μου βάζουν χέρι. Καλά σου κάνουνε. Λοιπόν, μπείτε στο Suku Family στο Instagram και ακολουθήστε σωστά όλες τις διαδικασίες που σας ζητάμε και μία τυχερή, ένας τυχερός θα πάρει δώρο αυτές εδώ τις υπέροχες καρέκλες, οι οποίες είναι πάρα πολύ ωραίες, πάρα πολύ βολικές. Νάτος, πάρα πολύ ωραίες, πάρα πολύ βολικές. Θα βγάλω αυτή εδώ για να τη δείξω τι ωραία. Νάτος, κοιτάξτε τι ωραία χρώματα. Είναι σε 4 χρώματα. Δείτε. Σε τρία χρώματα. Ωραία, να. Πάρα πολύ ωραία. Για σήκω εσύ από εκεί. Κοιτάξτε τα. Ροζουλί. Πιο σκουρό λοιπόν, ροζουλί. Και για την τραπεζαρία σας. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί μπορεί να είναι και για το γραφείο των παιδιών που διαβάζει. Μπορεί να είναι και για το γραφείο το δικό σας. Για τον κήπο. Με 2-3 πραγματάκια από το homey.gr ανανεώνετε εντελώς το σπίτι σας και δίνετε μια αίσθηση φρεσκάδας και καινουργίας. Λοιπόν, μπείτε στο Suku Family στο Instagram, ακολουθήστε σωστά όλα τα βήματα και θα κερδίσετε 6 τέτοιες καρέκλες από το homey.gr. Λοιπόν. Θες να σου πω που θα σε πάω, μιας και μ' αρέσουν αυτές οι καρέκλες. Ναι, πες μου. Λοιπόν, θα ήθελα να σε πάω αλλού με όλα αυτά που έχεις κάνει σήμερα. Παρόλα αυτά, θα σε πάω στη Μύκονο. Για να δεις το γάμο του φίλου μας που δεν ήμασταν εκεί. Αλλά θα είμαστε στο θρησκευτικό. Δεν ξέρω αν θα πάμε μαζί, έτσι όπως το πας, αλλά πάμε να δούμε. Σήμερα σήμερα γάμος γίνεται. Σ' ωραίο περιβολή, σ' ωραίο περιβολή. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης και η Ελένη Τσιριγκάκη επισφράγησαν τον έρωτά τους με πολιτικό γάμο λίγο πριν γίνουν γονείς, αφού η Ελένη διανύει τον 4ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι γιατί ήταν κοντά μας τα παιδάκια μας, ο Γρηγοράκης μας και το μαράκι μας και τόσο καλοί φίλοι, οι κουμπάροι μας ο Δημήτρης, η Κατερίνα μας αγκάλιασαν με πάρα πολύ αγάπη, οπότε ήταν μια εξαιρετική μέρα. Μάτια σαν και τα δικά σου. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στη Μύκονο, τον τόπο καταγωγής της Νύφης, έχοντας στο πλευρό του λίγους φίλους και συγγενείς. Μεταξύ αυτών, ο γιος του Γρηγόρη, Γρηγόρης, και η κόρη της Ελένης, Μαρία. Αυτή εδώ η μπομπονιέρα είναι για τον Χάρη, να ξέρεις. Και αυτή για την Αντελίνα. Θες να το κάνουμε αντίστοιχο, θα δώσω εγώ στην Αντελίνα και στο Χάρη. Το ίδιο είναι. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, Χάρη. Στο θρησκευτικό όμως και στα βαπτίσια του χρόνου θα είναι κοντά μας. Μα θα τους μαλώσω αν δεν έρθουν. Τι ωραίος γάμος είναι αυτό, φιλάκια μου. Να ζήσουν μου. Τα παιδιά. Να ζήσετε ευτυχισμένοι, δεμένοι, ερωτευμένοι και με το καλό η κούκλα σας. Περιμένουν κοριτσάκι. Α, ναι. Και είναι πολύ ωραίο γιατί η Γρηγόρη πάντα σου το έλεγα. Το οποίο θα το βγάλουν Γρηγορία, υποθέτω. Γιατί λέγονται όλοι Γρηγόρη. Όχι. Θα το βγάλουν μεταξία. Ο Γρηγόρης, ο γιος του Γρηγόρη με γιο το Γρηγόρη. Όχι, όχι. Θα το βγάλουν σαν την, όπως τη μητέρα του Γρηγόρη. Μεταξία. Μεταξία που έχει φύγει από τη ζωή okay. Και έχει, είχε μεγάλη αδυναμία. Ωραίο όνομα κιόλας. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Και σπάνιο. Λοιπόν, είχαν. Θα σου πω τι άλλο παρατήρησα. Ένα λεπτό. Το βουλευτή Κατερίνα Μονογιού και τον επιχειρηματία Δημήτρη Θεοδόρου. Πες. Όχι, τι εμπορικό ήταν αυτό, έπρεπε να του αναφέρουμε τώρα. Δεν μπορούσα να πω εγώ αυτό που ήθελα να πω. Έβρε ζωή μου. Τίποτα, δεν θέλω να το πω. Καλεπές! Η κουμπάρη εμπορικό. Χριστέ μου, δεν μπορεί. Γρηγόρη μου, αγόρι μου, ξέρεις. Τόσα χρόνια μας ξέρεις. Και μπράβο που άνοιξε το δρόμο. Δεύτερος γάμος να σου πω για το Γρηγόρη και περιμένουν και παιδάκι. Είδε συμβαίνουν και αυτά. Άνοιξε το δρόμο σε τι, αγαπώ. Σε μένα.